Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, τον οποίο είδα χθες στο Κλέαντς Βικελίδης να πιάνει τα μαλλιά του στο γκολ του Γκάνεα και να μην πιστεύει ότι έβαλε τέτοιο γκολ. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Είστε καλά? Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Ωραίο γκολ έβαλε. Και στον κύριο Αστασιάδη και στον κύριο Κούση. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Τα έπιανε τα μαλλιά του, αλλά δεν πιστεύω να τα βάψει τώρα κι αυτός. Δεν τα βάφει, όχι. Εμένα είναι άκρο ούτως ή άλλως. Μήπως θα κάνετε πλατινέ. Γιατί πλατινέ τα έβαψαν. Πλατινέ θέλει να τα κάνει ο γιος μου. Θέλει να τα κάνει ο γιος μου. Oh, τέτοια μόδα μπήκε τώρα. Να το χτεσινό γκολ. Ναι. Έγινε μόδα. Εντάξει. Δεν έχετε κρύψει ότι παρακολουθείτε τον Άρη. Βρίσκεστε στο γήπεδο όποτε σας το επιτρέπει και η εργασία σας. Νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Μεσημέρι χθες ήταν και χαλαρό, 3 η ώρα. Νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκατε, αλλά το πρώτο γκολ πραγματικά ήταν καταπληκτικό του Γκάνεα. Ήταν φοβερό σουτ. Το έπιασε γεμάτο που το λέμε το σουτ. Πήγε εκεί που έπρεπε. Με πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν το περιμέναμε. Ακούγαμε ότι δείχνει πολύ καλά στοιχεία στις προπονήσεις και επιτέλους φάνηκαν αυτά και στο γήπεδο. Αλλά ξέρετε κάτι. Ενώ έχεις την ικανοποίηση ότι κερδίζει η ομάδα σου, δεν νιώσεις αυτή τη χαρά γιατί είναι ένα γήπεδο άδειο. Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για όλους τους φιλάθλους, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι οι Κυριακές τους είναι το γήπεδο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και πραγματικά ελπίζω, αφού ξεπεράσουμε και την πανδημία, από Σεπτέμβριο πλέον να έρθουμε σε μια κανονικότητα. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης το πήρε σχετικά εύκολα. Νομίζω ότι ζορίστηκε κατά κάποιο τρόπο για ένα πεντάλεπτο εκεί λίγο πριν γίνουν οι αλλαγές του Μάντζιου. Βέβαια στην ουσία το κλείδωσε με το δεύτερο γκολ του Σάσα, άλλος με πλατινέ μαλλί και αυτός. Γενικότερα ήταν πολύ ωραία γκολ πάντως, αυτή είναι αλήθεια. Παίρνει ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το 25 νομίζω κατοχή απόλυτη στο παιχνίδι με ευκαιρίες. Κάτι μας έλειπε στην τελική πάσα. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ένα ήσυχο απόγευμα, ήρεμο. Η ομάδα κέρδισε, δίνει χαρά στον κόσμο της. Φτάσαμε Μάρτιο και φιγουράρουμε στη δεύτερη θέση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για εμάς ο Αριανούς είναι πάλι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Παρά τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας με τον κορονοϊό, με τα οικονομικά που ζοριζόμαστε, μας δίνει μια μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Το λέω από την ομάδα μας να πηγαίνει τόσο καλά. Και φυσικά τα δύσκολα αρχίζουν τώρα, να πούμε την αλήθεια. Ναι, πείτε μας γι' αυτό. Τελικό κυπέλο. Κύπελο με Ολυμπιακό. Στο καπάκι ΠΑΟΚ. Τώρα, γιατί η ομάδα. Εντάξει, τώρα τα μάτς είναι όλα πάρα πολύ κρίσιμα. Αυτά τα δύο ομάδα πιστεύω είναι ένα χωριστά. Η εμπιστοσύνη υπάρχει απόλυτη στην ομάδα, από όλους μας, γιατί βλέπουμε ότι η ομάδα, μια στιβαρή ομάδα, η οποία εδώ και μήνες παίζει ένα ποδόσφαιρο συγκεκριμένο. Έχουν ρόλο όλοι οι παίχτες στην ομάδα. Εγώ οφείλεται σε πολύ μεγάλο ρόλο όσο επιτρέπεται να βρίσκεται ποδόσφαιρο. Στον προπονητή έχει δώσει συγκεκριμένους ρόλους παίχτες και αυτό φαίνεται. Μπαίνει, βγαίνουν οι παίχτες, το ίδιο στυλ παίζει, το ίδιο μοτίβο η ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε εμπιστοσύνη και στα play-off η ομάδα θα δείξει το αγωνιστικό πρόσωπο που πρέπει να δείξει προκειμένου να κατακτήσει όλους τους στόχους που έχει βάλει φέτος. Δεν ξέρω αν το είχατε κάνει όταν είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά από αλληλεγγύη, επειδή είναι Έλληνας προπονητής κτλ. Και έχετε μια συμπάθεια. Αλλά για το Μάντζιο, τότε που αρκετοί ξεφώνιζαν. Είχατε βγει δημόσια και τον είχατε στηρίξει ότι θα μπορέσει να κάνει περισσότερα πράγματα σχέση με τον Ένινγκ. Ήταν ένστικτο, ήταν αλληλεγγύη, είναι επειδή απλά ήταν Έλληνας, θέλατε να τον στηρίξετε, ή το είχατε δει? Κοιτάξτε, δεν έχω τόσο πολλές γνώσεις που έχετε εσείς. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Μπάσκετ έχω παίξει. Αρχικά δεν πρέπει να στηρίζουμε τον προπονητή, να δώσουμε χρόνο. Όλοι οι προπονητές χρειάζονται χρόνο. Πήρε την ευκαιρία ο Μάντζιος και απέδειξε πραγματικά μπορεί. Και επομένως τον στηρίζουμε. Όπως στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν στον οργανισμό του Άρη. Είτε είναι αυτός ο πρόεδρος, είτε ο προπονητής, είτε ο διευθυντής, είτε ο εξαρτητής, όλους μέχρι να αποδείξουν αυτό που μπορούν. Να πάρουν το χρόνο δηλαδή για να δείξουν τη δουλειά τους. Σε όποιο βλέπει και αν πει, δεν μπορείς την άλλη μέρα να δείξεις κάτι, θέλεις να πάρεις το χρόνο σου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το κέρδισε ο Μάντζιος και πιστεύω το έχει αποδείξει και στους πιο δύσπιστους ανθρώπους. Mm-hmm. Πώς βλέπετε τώρα τη συνέχεια? Είπατε βέβαια ότι είναι δύσκολη. Ένα σχόλιο γενικότερο, θεωρείτε ότι ο Άρης θα πετύχει το μίνιμουμ στόχο της Ευρώπης και βέβαια είναι ο μεγάλος στόχος του κυπέλου, έτσι? Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Θεωρώ θα πετύχει τους στόχους που έχει βάλει.
Η ομάδα είναι στιβαρή, η ομάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο, έχει πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ και φυσικά πιστεύουμε στην ομάδα γιατί βλέπουμε και μια υγεία η οποία αποπνέει η ομάδα. Υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ καλό που φαίνεται και στο γήπεδο, έτσι και από αυτά που μεταφέρετε κι εσείς. Και θεωρούμε ότι ναι, μπορεί να πετύχει τους στόχους τους. Φυσικά χρειάζεται και τύχη, καθώς μεθαύριο στο μάτς με τον Ολυμπιακό, ας μην γελιόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα έρθει να χτυπήσει το μάτς, γιατί είναι στόχος που κρίνεται σε αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι το άριστα θα απεξέλθει. Έχουμε παίξει με αυτήν την ομάδα ήδη τρεις φορές, άρα ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω να έρθουμε, να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα και να βρούμε σε μια ευκαιρία ένα γκολ. Ένα παιχνίδι είναι. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να πάμε λίγο και στις δράσεις που έχετε με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε σχέση με τον αθλητισμό, θα ήθελα να μας πείτε 5 πραγματάκια. Βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύς λόγος και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και ο Άρης έρχεται σιγά σιγά από πίσω με τα δικά του θέλω και τις ανάγκες του. Πόσο μπορούμε να συνδυάσουμε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε με πρόοδο και έργα στον αθλητικό τομέα? Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι okay, οι προτεραιότητες αυτή την εποχή, αυτό το χρόνο με όλο αυτό με την πανδημία, είναι προς τα εκεί. Ωστόσο, νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος για τον κόσμο. Βεβαίως και είναι μια διέξοδος ο αθλητισμός. Αθλητικά έργα μέσω του ΕΣΠΑ δεν θεματοδοτούνται. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, όπως βλέπετε και σε άλλες περιφέρειες, θεματοδοτούνται έργα τα οποία ασχολούνται με τον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο διαμόρφωση εξωτερικού χώρου γηπέδων, στο οποίο είναι σύμφωνος και ο Δήμος, εννοείται ότι η περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός και θα βοηθήσει εφόσον υπάρχει μια όρημη μελέτη. Και πάντα το λέω αυτό και είναι πολύ συγκεκριμένος, όταν υπάρχει όρημη μελέτη. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται, ότι η τάδε ομάδα πήρε αυτά τα λεφτά, εγώ αυτά δεν τα πιστεύω γιατί δεν γίνονται. Εν υπάρχει όμως πλάνο συγκεκριμένο και από τον Δήμο και η βούληση κάθε ομάδος να αναπτύξει το γήπεδό της, να το κάνει πιο ελκυστικό, πιο εύκολα προσβάσιμο και χρειάζονται παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών περιμετρικά του γηπέδου, εννοείται ότι η περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός και θα στηρίξει κάθε τέτοια προσπάθεια. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Άρης είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Οτιδήποτε μελετηθεί και θέλει να κάνει, εδώ είμαστε να το στηρίξουμε φυσικά όπως και κάθε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Πάντως η περιφέρεια, οφείλουμε να το σημειώσουμε αυτό, Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε μια ανάσα το προηγούμενο διάστημα με την βοήθεια που προσέφερε με αυτά, έτσι έγινε γνωστό για να το καταλάβει ο κόσμος, το λέω, για αυτά το 50.000 ευρώ που το ανώτερο ποσό που μπορούσαν να πάρουν επιχειρήσεις, δεν πήραν βέβαια όλες από 50, πήραν ανάλογα με τα έξοδά τους, τους ισολογισμούς κτλ. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια μια διέξοδος όντως για ένα έστω μικρό κομμάτι της αγοράς. Okay. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Mm-hmm. Πείτε μας γι' αυτό, δώστε μας. Και είναι γνώση μου. Ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε Διέξοδος, ένα πρόγραμμα συμπληρωματικό και παράλληλο με τις δράσεις οποίες τρέχει η κεντρική κυβέρνηση. Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης, διευκόλυνσης σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληρώσει βαρύ το τίμημα από τις οικονομικές επιπτώσεις, με μη επιστρεπτέο ποσό. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πέρσι. Θα ωφεληθούν και θα θεματοδοτηθούν 6.683 επιχειρήσεις με ένα περίπου μέσο όρο χρηματοδότησης περίπου 30.000 ευρώ είναι ο μέσος όρος. Mm-hmm. Και θα στηρίξουμε αδύναμες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας και φυσικά δεν έχουν ούτε εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες ή σε προγράμματα άλλα τα οποία προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι αναγνωρίζουμε μάλλον ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και αυτές ανάγκη χρειάζουν και αυτές βοήθειας, αλλά τα χρήματα τα οποία είχαμε ήταν 200 εκατομμύρια και αυτά πέφτουν στην πραγματική οικονομία, θα πέσουν στις 6.000 και πλέον επιχειρήσεις και της Μακεδονίας, θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων και φυσικά θα συγκρατήσουν και τις θέσεις εργασίας που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ επιτυχημένο και ελπίζουμε φυσικά και στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ το 2021 να έχουμε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα όπως έχει ανακοινώσει και ο Περιφερειάρχης ο κ. Διτζή Κώστας. Αλλά πέρα από αυτό που σας λέω τώρα, την ουσιαστική ενίσχυση, επειδή όντως διανύουμε μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών, η περιφέρεια δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Με τηλεδιασκέψεις, με τηλεσυναντήσεις, με τηλεργασία, λειτουργεί κανονικά παρά τις δυσκολίες. Είχε δρομολογήσει και άλλα έργα, πολύ σημαντικά. Και επιτρέψτε μου έτσι με το βήμα που μου δίνεται να σας πω ότι υπάρχουν και τομείς οι οποίοι γνωρίζουν άθληση όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
και ναι, αναφέρομαι όντως σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με τα logistics, δηλαδή με τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής, mm-hmm. Και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι με δικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις για την υλοποίηση αυτών των έργων υποδομής, με πολύ πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, προετοιμάσαμε το έδαφος και δώσαμε κίνητρα σε αυτούς τους νέους επενδυτές. Είναι ένας κλάδος που ακμάζει ιδιαίτερα. Σας μιλάω, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιδοτήσει περισσότερες από 300 επιχειρήσεις μόνο στη Θεσσαλονίκη και άλλες πολλές στην υπόλοιπη περιοχή. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν και άδεια οικόπεδα και φυσικά και άδεια και λήφθη κτηρίων για να υποδεχτούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, με πάρα πολύ συγκεκριμένα έργα. Όχι μόνο ολοκληρώσαμε τον κόμβο στην Αθαναγορά, αλλά τώρα θα βάλουμε στο πρόγραμμα και ολοκληρώνουμε τη μελέτη για να συνδέσουμε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με τον δρόμο που τρέχει παράλληλα στη βιομηχανική με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, στο ύψος του Αγίου Αθανασίου. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ τη μεταφορά των προϊόντων, να δώσουμε και άλλα κίνητρα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και φυσικά να βοηθήσουμε και τη μετακίνηση των πολιτών του Δήμου Χαλκιδόνας, επιτρέψτε μου, προς Θεσσαλονίκη ακόμη πιο εύκολα, καθώς από το φανάρι του Αγίου Αθανασίου θα μπαίνουν απευθείας σύνδο, άρα και στην δυτική σοδο της πόλης. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει. Μα πώς θα έρχομαι, κύριε Κιουτίκα, από το Βαθύλακο? Μπράβο. Για μένα δουλεύει περιφέρεια Αστέριο, να ξέρεις. Όχι, είναι σημαντικό. Εσείς που βλέπετε που οδηγείτε κάθε μέρα αυτόν τον δρόμο, πραγματικά θα δώσει μεγάλη ανάσα, θα συνδέσει δύο κεντρικούς εθνικούς οδικούς άξονες. Και φυσικά θα βοηθήσει και τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας για να έχουν μεγαλύτερη εγκύτητα και μεγαλύτερη ασφάλεια προς την Θεσσαλονίκη. Άρα βοηθάμε και τους πολίτες. Μια που σας έχουμε στον αέρα. Έξοδο στην Αθηναϊκή περιοχή, παρακαλώ. Μια που σας έχουμε στον αέρα, το έχουμε συζητήσει βέβαια το θέμα ως πολίτης προς τον άνθρωπο που βρίσκεται στην περιφέρεια και μου δώσατε μια απάντηση που πραγματικά με κάλυψε τότε. Ενώ κάθε φορά που περνούσα από τον δρόμο έριχνα πινελίκια, που είναι ακριβώς πριν από τα φανάρια που στρίβεις για γέφυρα, που είναι και οι γραμμές του τρένου, που για 2-3 χιλιόμετρα, κύριε Γιουτίκα, εγώ έχω πάει εδώ και πόσο, 10 χρόνια είμαι στην περιοχή, δεν υπάρχει φωτισμός στην Εθνική Οδό. Και μου είπατε βέβαια την άλλη φορά, μα πώς να υπάρχει. Κάθε 10 μέρες πάνε και κλέβουν το χαλκό από εκεί που την εγκατάσταση. Είναι αυτά ζητήματα και προβλήματα σε ένα κράτος τώρα το 2021 πραγματικά? Κι όμως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Συμβαίνει καθημερινά. Η κλοπή των καλωδίων είναι ένα συχνό φαινόμενο, δυστυχώς. Ανακούγομαι. Ναι, βέβαια. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην οδική ασφάλεια. Μόλις προχθές, εκεί στην περιοχή που κατοικεί στο Βασίλακο, αποκαταστήσαμε μια πάρα πολύ σοβαρή βλάβη. Είχαν κλαπεί 150 μέτρα καλωδίων. Είχε βυθιστεί στο σκοτάδι ίσως του Βαθυλάκου. Είχαμε συνεννοηθεί φυσικά και με τον πρόεδρο της κοινότητας, το αποκαταστήσαμε, αλλά τρέχουμε πίσω από αυτό το θέμα συνέχεια. Είναι μια γάγρανα πραγματικά η κλοπή όλων αυτών των υποδομών. Και τι να κάνεις, να βάλεις security στα καλώδια? Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να κάνεις security. Εμείς και η Θεσσαλτίδη πραγματικά προσπαθούμε σε επίπεδο υποδομών να υποστηρίξουμε με την υποχρηματοδότηση η οποία υπάρχει, με ό,τι μέσα μπορούμε να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υποδομών το οποίο πραγματικά θα είναι βιώσιμο και αντάξιο των όλων μας. Από εκεί πέρα όμως, επειδή λειτουργούμε κανονικά και πραγματικά πιστέψτε με, λειτουργούμε και την επόμενη μέρα που θα είμαστε σε μια κανονικότητα και ελπίζω αυτός ο μήνας να είναι ένας μήνας που θα επανέλθει και η οικονομία και η εστίαση και το λιανεμπόριο, αλλά δουλεύουμε γενικά πέρα τα logistics που σας είπα σε ένας κλάδος, δουλεύουμε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία. Και όλο αυτό το διάστημα και αντιδοτήσαμε και προσφέραμε χρηματοδότηση σε πολλούς δήμους για να δημιουργήσουν και να απτυχθούν και σε ένα άλλο τομέα και να φέρουμε στην κυκλική οικονομία και τα πράσινα σημεία. Πράσινα σημεία δηλαδή σημεία τα οποία, δομές στις οποίες θα μπορεί ο κάθε πολίτης να πηγαίνει από μόνος του υλικά ανακυκλώσιμα, τα οποία στη συνέχεια θα τροφοδοτούν ένα άλλο δίκτυο επανεχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Υποδομές που έχει ανάγκη η χώρα μας, είμαστε πολύ πίσω στο δομέα ανακύκλωσης και όλα αυτά τρέχουν, παρόλο την πανδημία τρέχουν, χρηματοδοτούνται δήμοι όπως ο Δήμος Βόλγος, ο Δήμος Θερμαϊκού, ο Δήμος Χαλκιδόνας. Τρέχουν πράγματα, θα πέσουν χρήματα στην αγορά, θα γίνουν οι υποδομές που πρέπει να γίνουν, διότι δουλεύουμε πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένους στόχους, παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Έχουμε βρει τον τρόπο να λειτουργούμε κανονικά όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm.
Πείτε μας λίγο και για να κλείσουμε με αυτό, τι βλέπετε, τι μηνύματα σας έρχονται και από την κεντρική πολιτική σκηνή σε σχέση με την πανδημία, με το, είπατε, μια αισιόδοξη πρόβλεψη, δεν ξέρω τι επίπεδα εμβολιασμών υπάρχουν. Ο κόσμος δέχεται καταιγισμό πληροφοριών, θετικών, αρνητικών, όχι τώρα θα βγούμε, όχι τις άλλες δύο εβδομάδες, όχι ξαναμείνετε μέσα, όχι εντάξει εμβολιάστηκαν αυτοί, όχι δεν εμβολιαστούν οι άλλοι. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι ή όχι μπορούμε να είμαστε με αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Εγώ ας έπαιξα αρχής ότι είμαι αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως, να μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη δίνη της πανδημίας. Πραγματικά είναι ένας άθλος επιστήμης που μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκε το εμβόλιο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας άθλος, μια παγκόσμια κοινότητα ολόκληρη έπεσε πραγματικά πάνω στο πρόβλημα και βρέθηκε η λύση του εμβολίου. Παρ' όλα αυτά όμως, η αλήθεια είναι ότι εμβολιάζεται πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ περιμένω μετά την Πέμπτη, έχει ραντεβού η μητέρα μου, να εμβολιαστεί και αυτοί. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με χαρά πηγαίνουν να εμβολιαστούν και πρέπει να δώσουμε και το μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται όλοι, καταρχήν οι ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες και μετά το υπόλοιπο του πληθυσμού, για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Και σε κάθε περίπτωση το 2021 θα είναι μια περίοδος μεταβατική, διότι πρέπει να δούμε και το εμβόλιο τελικά τι αποτελέσματα θα έχει το επόμενο φθινόπωρο, που είναι κρίσιμο επίσης, τον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο. Άρα σε κάθε περίπτωση μέτρα θα έχουμε, ενώ μάσκες, τήρηση των μέτρων υγιεινής, αυτά πάλι θα υπάρχουν και το 2021. Από εκεί πέρα όμως, όσο μεγαλύτερη ανοσία αποκτά ο πληθυσμός, όσο περισσότερος κόσμος και πληθυσμός εμβολιάζεται, σιγά σιγά θα μπούμε σε πλήρη κανονικότητα και ελπίζω ότι το 2021 να είναι αυτή η χρονιά όπου θα φύγουμε από το πρόβλημα, θα εξέλθουμε πλέον και θα ζούμε κανονικά μπορούσαμε όλα τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία όμως έχει δεχτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και εμείς συμπραγματικά και παράλληλα με ό,τι προγράμματα άλλα βγουν από την κυβέρνηση θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε, γιατί η οικονομία πραγματικά έχει ανάγκη και από δημόσιες επενδύσεις και από έργα για να αρχίσει να λειτουργεί, να πάρει πάλι ανάσα. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα το οποίο βιώνει η επιχείρηση, το πρόβλημα το οποίο βιώνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να δουλέψουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να σταθούμε βοηθή και αρρωγή σε όλα αυτά τα προβλήματα και πιστέψτε με, κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά όλο αυτό το διάστημα και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν αμέσως τα τέλη 2021-2022, τα πρώτα μεγάλα έργα και στην περιοχή μας θα αρχίσουν να τρέχουν και θα δώσουν ανάσα πραγματικά στην οικονομία. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι οι συνάδελφοι, διαφορετικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο, κύριε, γιατί είπατε για τις γραμμές του τρένου στη γέφυρα. Ναι. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο το βγάλαμε από τα συρτάρια και το βάλαμε στη δημόσια κουβέντα και έγινε και συμφωνία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζικώστα και τον Υπουργό, μετά αυτόν τον κύριο Καραμαλή, ήταν η ανάπτυξη του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου. Υπάρχει δηλαδή σήμερα δίκτυο του σιδηροδρόμου, το οποίο διέρχεται από τη Μαγνησία, τα Διαβατά, φτάνει μέχρι τον Αγία Θανάσιο, τη Γέφυρα. Ναι. Αντίστοιχα από τη Σύνδρομη Θεσσαλονίκη, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα δυτικό προαστιακό σιδηρόδρομο. Βέβαια. Περιλάβει και άλλους δήμους, Αμπελοπική που Μενεμένης. Είμαστε σε μια πολύ καλή συζήτηση πλέον με την ΕΡΓΟΣΕ και με το Υπουργείο να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες μελέτες και θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια την ανάπτυξη αυτού του δικτύου. Θα δώσει ένα επιπλέον μέσο κίνησης μεταφοράς για όλη αυτή τη δυτική πλευρά της πόλης, από τη Χαλκιδόνα, το Δήμο Δέλτα, Κορδελιό Έβασμα, Αμπελοκύους, Μενεμένης, με το κέντρο της πόλης και θα συνδεθεί φυσικά και με το μετρό όταν αυτό ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο είναι εφικτό, είναι υφιστάμενοι σε γραμμές των τρένων. Και ήδη το έχουμε βάλει και αυτό στις επιτρέπουσες ράγες. Πολύ σημαντικό. Αν το καταφέρουμε, βέβαια με το μετρό, ξέρετε, ο Θεσσαλονικιός και εσείς το ξέρετε, έχουμε την αναμονή μας. Ας γίνει πρώτα εδώ να πηγαίνουμε από Χαριλάου κέντρο και μετά βλέπουμε και από τον Βαθύλακο εδώ. Πιστέψτε με ότι ο δυτικός προαστιακός συνδρόμος είναι πολύ πολύ πιο εύκολο έργο από ότι είναι το μετρό. Να μην και εξιστάμενο δίκτυο. Αυτό να δω, να έρχομαι πιο γρήγορα από το. Να έρχομαι πιο γρήγορα από το Στέργιο στο κέντρο, από το Βαθύλακο, ενώ αυτός είναι την ανατολικά. Ωραίο θα είναι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Καλό μήνα, καλό μήνα.